Ενώνουμε τη φωνή μας με όλους τους εργαζόμενους, τις λαϊκές οικογένειες που δεν μπορούν να αναπνεύσουν μέσα σε ένα σύστημα για το οποίο έχουν πληρώσει πάρα πολλά και συνεχίζουν να πληρώνουν ακόμα και με τη ζωή τους λόγω των τεράστιων ελλείψεων στον τομέα της υγείας. Δεν μπορούν να αναπνεύσουν λόγω της αναδουλειάς, της ανασφάλειας, της φτώχειας, των χαμηλών μεροκάματων, της ανεργίας. Δεν μπορούν να αναπνεύσουν από την κρατική καταστολή, τη βία, τα χρέη στις τράπεζες, σε άλλες υπηρεσίες. Η πορεία μας σήμερα, στη συνέχεια, προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία, θέλει να εκφράσει την αλληλεγγύη μας προς τον Αμερικάνικο λαό, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στους δρόμους του αγώνα, ενάντια σε μια κυβέρνηση, την κυβέρνηση Τραμπ, που εκφράζει όλη την καπιταλιστική βαρβαρότητα, το ρατσισμό, την τρομοκρατία και την καταστολή. Ταυτόχρονα θέλουμε να εκφράσουμε και την αλληλεγγύη μας στον σκληρά δοκιμαζόμενο παλαιστινιακό λαό λόγω της Ισραηλινής κατοχής και της τάσης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με τους συνεχείς επικισμούς, με τις προσαρτήσεις, με τις φυλακίσεις, με τις διώξεις και τις δολοφονίες. Η ελληνική κυβέρνηση έχει άμεσο χρέος να υλοποιήσει την ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων για αναγνώριση εδώ και τώρα του Παλαιστινιακού κράτους.